Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα tutorial για το DaVinci Resolve. Σήμερα θα κοιτάξουμε κάτι πάλι σημαντικό. Είμαστε στα πρώτα βήματα του DaVinci Resolve και θα δούμε πώς μπορούμε να βάλουμε μουσική σε ένα clip. Συγκεκριμένα έχουμε το project από την προηγούμενη φορά. Θυμάστε αυτό το βίντεο εδώ πέρα που έχω πάρει στη λίμνη που γυρνάει έτσι γύρω γύρω και θα πάμε να προσθέσουμε μουσική γιατί τώρα προφανώς δεν έχει καθόλου. Η μουσική προστίθεται στο σημείο αυτό εδώ από κάτω και αν δείτε το άνοιξα, το τράβηξε λίγο προς τα κάτω και λέει audio 1. Τώρα, έχουμε διάφορες επιλογές στο audio και θα τις πάμε λίγο γρήγορα. Φυσικά πάντα με τις σημαντικότερες, γιατί το να μπούμε σε λεπτομέρεια σε αυτό το σημείο που είμαστε τώρα στο DaVinci Resolve δεν έχει ιδιαίτερο νόημα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι με δεξί κλικ πάνω στο track μπορείτε να κάνετε add καινούριο track, δηλαδή να βάλετε άλλο ένα track για πρόσθετο ήχο και επίσης μπορείτε να πάτε εδώ πέρα που λέει change track type 2 και μπορείτε να το κάνετε μόνο ή στέρεο μονοφωνικό ή στερεοφωνικό, τα άλλα αφήστε τα είναι για Dolby Surround και τέτοια. Πάμε προς τα έξω, εγώ θα κάνω import τώρα και θα σας δείξω πώς κάνουμε import ένα τραγούδι, μια μουσική, κάτι, έναν ήχο, οτιδήποτε μέσα στο DaVinci Resolve και είναι ακριβώς ο ίδιος τρόπος με τον οποίο κάνουμε και ένα βίντεο, δηλαδή πώς βρίσκουμε το audio, το οποίο είναι αυτό εδώ, το είχα κατεβάσει πριν και το κάνουμε drag and drop στο σημείο που έχουμε όλα τα masters. Εάν δείτε, έχει εμφανιστεί εδώ πέρα με γραφική παράσταση και για να το ρίξουμε μέσα στο timeline, πολύ απλά θα το κάνουμε click, θα το κρατήσουμε και θα το κάνουμε drag and drop στο από κάτω σημείο όπως σας είπα που είναι για το audio. Βλέπετε ότι το βιντεάκι μου είναι, για να δούμε, 34 δευτερόλεπτα, το audio είναι πολύ περισσότερο, είναι 1,51 λεπτά. Γι' αυτό λοιπόν θα σας δείξω και πώς θα το κόψουμε στις διαστάσεις του clip. Πάμε να κάνουμε zoom αρχικά για να δούμε από πού ξεκινάει, πώς είναι το audio λιγάκι, για να δούμε. Ωραία. Ξεκινάει έτσι χαμηλά, θέλω να δω πού μπαίνει ο ρυθμός και αν έχει αργότερα ίσως κάποιο σημείο που δεν έχει ρυθμό, για να δούμε λίγο. Okay, εδώ πέρα έχει ρυθμό. Να δούμε μήπως έχει παρακάτω κάποιο σημείο που δεν έχει ρυθμό ή είναι έτσι. Όχι. Άρα μάλλον θα το πάμε από την αρχή παιδιά και να δω, θα κάνουμε λίγο zoom. Το zoom το κάνουμε από εδώ όπως το είχαμε δείξει την προηγούμενη φορά. Ξεκινάει απότομα, οπότε για να δούμε που θα το κόψουμε τώρα είναι το θέμα. Ωραία, εκεί είναι καλά μου φαίνεται, αλλά απ' την άλλη έχουμε το transition αυτό εδώ, το οποίο αν θυμάστε είναι εδώ αριστερά, additive, dissolve έχω βάλει συγκεκριμένα εδώ και ξεκινάει από μαύρο και το εμφανίζει. Άρα εγώ θέλω, καταρχάς το πρώτο κομμάτι του audio θα το βγάλουμε έτσι κι αλλιώς, αλλά θέλω να ξεκινάει, να μπαίνει, για να δούμε. Ίσως κάτι τέτοιο θα ήταν καλό, δηλαδή να μόλις εμφανιστεί η εικόνα να πέσει και το beat. Τώρα σας δείχνω και μερικές τεχνικές πώς να κανονίζουμε λίγο τον ήχο και να μην τον βάζουμε άσχετα και όπου να είναι. Για να δούμε. Ωραία. Η μία επιλογή είναι αυτή και η άλλη επιλογή είναι να το πάμε στην αρχή και να πάμε στο audio transitions. Εδώ πέρα έχουμε transitions και για audio, έτσι προφανώς. Και έχουμε crossfade, συν 3 dB, crossfade μείον 3 dB και crossfade 0 dB. Τι κάνει το καθένα? Crossfade συν 3 dB σημαίνει ότι ξεκινάει από το 0 και πάει προς τα πάνω, δηλαδή κάνει fade in στον ήχο. Μείον 3 dB είναι το σβήσιμο που λέμε, fade out στον ήχο και crossfade είναι όταν θέλουμε να μπλέξουμε δύο ηχητικά χωρίς να αλλάξουμε τις εντάσεις. Άρα εμείς για να ξεκινήσουμε θέλουμε το crossfade συν 3 dB. Οπότε να το βάλω εδώ, έχουμε μακρύνει το additive dissolve από πάνω στο βίντεο και θα κάνω το ίδιο και στο ηχητικό για να έχουμε την ίδια διάρκεια ας πούμε transition. Για να πάμε να δούμε. Okay, δεν κακό. Δεν καθόλου κακό. Για να δούμε λιγάκι αν το αφήσω έτσι. Και πάμε στο τέλος, εδώ έχει πάλι μια διακοπή βλέπω, δεν είναι και πολύ καλό ο ήχος αυτός, αλλά ίσως μας βοηθήσει να μάθουμε και 2-3 πράγματα. Για να δω πως τελειώνει εδώ.
Μάλιστα. Κάνει μια διακοπή η οποία δεν μου αρέσει και θα την βγάλω, να μην υπάρχει αυτή η διακοπή, για να κόψουμε, όπως είχαμε πει, τα ξαναθυμίζω, με το B το κάνουμε blade, ακριβώς ο ίδιος τρόπος, όπως και στο βίντεο. B το κάνουμε blade για να κόψουμε, κόβουμε και μετά το κάνουμε α για να γίνει βελάκι, το διαλέγουμε και backspace, παιδιά, όχι delete, γιατί αν το κάνετε delete θα σβήσει και από πάνω κομμάτι. Κοιτάξτε να δείτε τι θα κάνει. Φεύγω από εδώ για να το δείτε. Αν πατήσω delete θα μου επηρεάσει και το βίντεό μου. Κοιτάξτε. Το είδατε που μου έκανα ένα κόψιμο εδώ. Εγώ δεν το θέλω αυτό εδώ. Και οι δύο τρόποι για να το αποφύγουμε είναι ή να κλειδώσουμε το βίντεο και να κάνουμε delete για να έρθει να κολλήσει πέρα μόνο του, ή αν δεν θέλουμε να κλειδώσει το βίντεο, πολύ απλά διαλέγουμε το κομμάτι που θέλουμε να σβήσουμε, πατάμε backspace, που το backspace είναι διαγραφή χωρίς όμως να κάνει να το κολλήσει το ένα στο άλλο, και απλά το κουνάμε και κολλάει μόνο του. Για να δούμε. Okay. Καλύτερο αυτό το κόψιμο. Ναι, μπα, δεν μ' αρέσει. Ίσως να το σταματούσα εδώ. Βλέπετε, κάνω πολύ μικρές κινήσεις για να μπορέσω να κόψω εκεί πέρα που θέλω ακριβώς. Και πάμε να δούμε. Βέβαια υπάρχει και η άλλη περίπτωση που θα σας πω. Εάν δεν βρούμε κάτι ικανοποιητικό στο transition, για να δούμε λίγο. Ωραία, εδώ πέρα που μπαίνει και το hi-hat στην πότα και στο hi-hat. Εδώ είμαστε. Άρα αυτό να το σβήσω, αυτό να το σβήσω και να το φέρουμε εδώ, για να δούμε. Θα κάνουμε τίποτα ή δεν θα είναι καλό? Όχι, είναι εκτός χρόνου. Είναι εκτός χρόνου. Οπότε μπορώ να τα βγάλω αυτά εκτός, να το πάω έτσι και να βάλω ένα crossfade 0. Για να δούμε τι θα κάνει. Τώρα κάνουμε δοκιμές. Τώρα είναι καλό, είναι και εντός χρόνου. Για δείτε. Για να το ξαναδείτε άλλη μια φορά. Εντελώς εντός χρόνου, δεν ξέρω αν είπα εκτός πριν, εντός χρόνου. Άρα είναι χρονισμένο. Τώρα πάμε στο τέλος, αφού φτιάξαμε αυτό το κομματάκι. Βλέπετε, θέλει δοκιμές, θέλει μπρος πίσω δοκιμή, να δω εκεί τι κάνει, τι άλλο, τι κτλ. Λοιπόν, πάμε τώρα στο τελευταίο κομματάκι. Να θυμάστε πάντα ότι δεν είναι αναγκαίο να κρατήσουμε όλο το βίντεο, έτσι. Άμα χρειαστεί, υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί να κόψουμε λίγο από το βίντεο για να μπορέσουμε να το ταιριάξουμε με τον ήχο μας. Και είμαι σχεδόν σίγουρος ότι εδώ θα το κάνουμε αυτό. Για να δω λίγο. Ωραία, λοιπόν, θα το έκοβα εδώ κανονικά, όπως είναι λογικό, όπως καταλαβαίνετε, και μπορούμε να το δοκιμάσουμε. Καταρχάς θα βάλω ένα additive dissolve στο βίντεο και θα βάλουμε και ένα crossfade μείον 3 dB για να σβήσει τον ήχο. Για να δούμε πώς ακούγεται. Okay. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Δεν είναι καθόλου κακό. Οπότε, παιδιά, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Πάμε να το δούμε μία φορά. Okay. Πολύ καλό, δεν είναι κάτι το φοβερό. Ένα απλό κλιπάκι κάνουμε και δοκιμάζουμε να δείξουμε ουσιαστικά πώς μπαίνει ο ήχος. Από εκεί και πέρα μπορείτε να κάνετε και εσείς τις δικές σας δοκιμές και με άλλες μουσικές. Βέβαια, αυτή η μουσική μπορεί να μην ταιριάζει κιόλας και στο συγκεκριμένο κλιπάκι. Απλά το βρήκα εύκαιρο το κομμάτι και δουλεύουμε με αυτό. Πάμε να σας δείξω και κάτι άλλο που έχει να κάνει πάλι με τον ήχο, μιας και μιλάμε στο σημερινό βίντεο για τον ήχο. Η καρτέλα του ήχου βρίσκεται κάτω δεξιά. Βλέπετε που έχει δύο νοτίτσες εδώ πέρα που λέει Fair Light. Αυτό είναι το κομμάτι του ήχου. Αν το κλικάρουμε μέσα, θα δείτε ότι έχουμε μια ολόκληρη πλατφόρμα η οποία, ναι, μεν μας δείχνει το βίντεο, δεν μπορούμε όμως να πειράξουμε κάτι στο βίντεο, και κάτω μας δείχνει το audio. Αριστερά έχει όλα τα εφέ που μπορούμε να βάλουμε στο audio, σε ένα audio. Είτε είναι
μουσική, είτε είναι φωνή, οτιδήποτε. Για να κάνω ένα παράδειγμα, θα πάω στο Stereo Width, το πετάτε παιδιά μέσα, ανοίγει μια καρτελίτσα εδώ πέρα, έχει φυσικά και άλλα εφέ, έτσι, αλλά αυτό δεν είναι εφέ, αυτό είναι ουσιαστικά audio editing, να το πω έτσι, mastering, ας το πούμε. Οπότε θέλουμε να φτιάξουμε λίγο τη στερεοφωνική εικόνα τώρα του ήχου του συγκεκριμένου. Και αν πάτε εδώ πέρα που λέει default, θα ανοίξει ένα που λέει enhance separation, max separation, mono, macro separation, όχι. Εγώ θα το βάλω στο enhance separation, να τα λέω και καλά, και αν δείτε, θα κάνω εγώ την κίνησή μου εδώ και θα κάνουμε δοκιμή. Πάμε να το παίξουμε με το separation που έβαλα τώρα. Ωραία, αυτό ήταν τώρα με το separation που το αυξήσαμε, βλέπετε εδώ και τις γραμμούλες και καλά, σας δείχνει το input και το output και μπορώ να το βάλουμε και στο, να το απενεργοποιήσουμε και να δούμε πώς ακούγεται. Βλέπετε ότι το κλείνω και το ανοίγω και πώς αυξάνεται και μειώνεται η στερεοφωνική εικόνα. Τώρα από εκεί και πέρα εσείς διαλέγετε πώς θέλετε να ακούγετε κτλ. Υπάρχουν και άλλα εφέ που μπορείτε να βάλετε. Συνήθως εγώ χρησιμοποιώ το Stereo Width, να σας πω την αλήθεια. Και κάτι άλλο συγκεκριμένο το οποίο μπορείτε να το πειράξετε από αυτό το σημείο, αλλά αυτό το σημείο εδώ πέρα στα δεξιά που σας δείχνω που είναι το κανάλι, μπορείτε και εμφανίζεται και στο σημείο που κάνουμε κόψιμο ράψιμο, άρα εγώ συνήθως πηγαίνω από εδώ, είναι βλέπετε το DY που λέει εδώ και είναι κυρίως σε περίπτωση που μιλάτε για κανάλι φωνής. Αν πατήσετε DY θα σας ανοίξει ένα καινούριο, είναι το παράθυρο του Dynamics. Εδώ πέρα μπορούμε να βάλουμε expander, gate, compressor ή limiter. Όταν παιδιά χρησιμοποιούμε κανάλι φωνής πρέπει πάντα να έχετε στο μυαλό σας ότι πρέπει να βάλουμε και compressor. Άρα πρέπει να του ενεργοποιήσουμε το compressor και το DaVinci Resolve έχει κάποιες προεπιλογές για φωνή. Αν πατήσουμε λοιπόν πάνω εδώ που λέει default στο βελάκι, λέει Dialog Basic, Dialog Compression, Dialog Lever Expander, Dialog Lever Full Expander, Music Pumper κτλ. Όταν μιλάτε στο βίντεο ή όταν έχει ομιλίες, θα βάζετε το Dialog Basic ή το Compression, ένα από τα δύο. Και αυτό τι κάνει, εάν σε περίπτωση μιλήσετε λίγο πιο δυνατά, τότε κρατάει ένα ενιαίο level στον ήχο και δεν ακούγεται άσχημα στο αυτή. Ο κομπρέσορας, έτσι το λέμε στα ελληνικά, το λέμε κομπρέσορα. Ο κομπρέσορας είναι απαραίτητο στοιχείο για audio το οποίο περιέχει φωνή. Όχι τραγούδι που τραγουδάει, μόνο φωνή. Πώς είναι τα βίντεο που έχω φτιάξει και μιλάω, το κανάλι παιδιά της φωνής εκείνο περιέχει μέσα και κομπρέσορα για να ακούγεται η φωνή, το volume της φωνής ενιαίο και ομαλό. Αυτά είχαμε να πούμε στο σημερινό βίντεο για το DaVinci Resolve. Μιλήσαμε κυρίως για ήχο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Θα ήθελα να μου γράψετε από κάτω τι άλλα πράγματα θέλετε να δείτε στο DaVinci. Φυσικά θα κάνουμε και εφέ και τι μπορούμε να κάνουμε και άλλα κόλπα. Αλλά θα ήθελα και τη δικιά σας άποψη. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω, κάντε και hype και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!